Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου! Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο και όπω θα είδατε σήμερα θα μιλήσουμε για τα στανταράκια μου. Τώρα θα μου πείτε τι είναι τα στανταράκια. Τα στανταράκια μου λοιπόν είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ σε καθημερινή βάση. Εγώ που λέτε λοιπόν, είμαι ένα άνθρωπο που δεν του αρέσουν οι αλλαγέ και ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα. Γιατί αν ένα προϊόν μου κάτσει καλά. Μετά δεν θέλω να το αλλάξω με τίποτα. Οπότε λοιπόν σε αυτό το κανάλι είναι η ευκαιρία να γνωρίσω νέα προϊόντα μαζί σας, να τα δω και εγώ, να τα δείτε και εσείς. Αλλά και να δω αν τα στανταράκια μου σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι τα ίδια ή θα έχω άλλα στανταράκια. Πριν αρχίσω να σας μιλάω για τα στανταράκια, να σας πω ότι για όλα τα προϊόντα που θα σας πω θα σας αφήσω link από κάτω στην περιγραφή για να πάτε να τα βρείτε κι εσείς και να μου πείτε τη γνώμη σας. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα στανταράκια. Το πρώτο λοιπόν προϊόν που θα μιλήσω είναι το foundation και εγώ χρησιμοποιώ τη Radiant, το Natural Fix, το οποίο είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Ε, εγώ έχω πολύ η επιδερμίδα, μόνο εδώ στη ζώνη του T.A.F. δεν έχω, είναι ξηρή, αλλά γενικά έχω σπυράκια και τα λοιπά, οπότε αυτό το προϊόν μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Εντωμεταξύ έχει SPF 15 και εγώ είμαι στην απόχρωση 6, ήταν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόχρωση, γιατί τώρα είναι λόγω καλοκαιριού που είμαι μαυρισμένη. Το χειμώνα όμω χρησιμοποιώ την απόχρωση 3. Καταπληκτικό προϊόν, πραγματικά είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά αξίζει. Δείτε το. το. επόμενο προϊόν είναι το concealer και είναι πάλι από τη Radian το Illuminator. Ε, το έχω στην απόχρωση 3. Ε, δεν υπάρχει αυτό το προϊόν, καλύβει τους κύκλους, αλλά φωτίζει τόσο πολύ. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Και αυτό είναι λίγο τσιπημένο, αλλά και το foundation και το concealer αξίζουν πραγματικά. Το επόμενο προϊόν είναι η πούδρα και αυτό είναι πάλι από την... Λοιπόν, είμαι στην Απόχρωση 2 το Rosie. Ε, Είναι για, για κάλυψη αυτό. Τώρα θα μου πει: Τόση κάλυψη έχει από το foundation, θε και κάλυψη από την πούδρα, Ναι, πραγματικά ναι. Εν μεταξύ, αυτό το προϊόν το χρησιμοποιώ και έχει μόνο και καλοκαίρι και πολύ καλό προϊόν. Πραγματικά η Radian μου έχει καταπλήξει. Δεν έχω μόνο αυτά τα τρία προϊόντα. Ε, έχω και κραγιόν και μολύβια χιλιών. Ε, έχω χρησιμοποιήσει και τη μάσκαρα. Καταπληκτικά. Δεν έχω λόγια. Καταπληκτική εταιρεία. Το επόμενο στανταράκι μου είναι το bronzer και αυτή τη φορά έχω την παλέτα της Too Faced, τη Coco Contour, η οποία έχει, καθίστε τώρα μη σας τυφλώσω, έχει δύο αποχρώσεις για bronzer, μία πιο πορτοκαλί και μία πιο γκρίζα, ενώ έχει και μία πούδρα για να κάνεις πιο highlight κάτω από τα μάτια. Και ένα highlighter το οποίο όμως δεν το πολύ χρησιμοποιώ να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά αυτή η παλέτα είναι λίγο ακριβή και αυτή, αλλά πραγματικά τέλεια. Δεν υπάρχει. Για ρουζ τώρα χρησιμοποιώ τη Σλόβη, το νούμερο 114. Είναι έτσι μια κοραλή απόχρωση καταπληκτική. Το φοράω ειδικά το καλοκαίρι όταν είμαι μαυρισμένη. Για χειμώνα έχω άλλο, θα σας το δείξω σε ένα επόμενο βίντεο. Το έχω αυτό το ρουζ τουλάχιστον δύο χρόνια και είναι πολύ καλό. Μου έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία. Ειδικά όταν είσαι μαυρισμένος, mm, τέλειο. Τώρα για τα φρύδια εγώ σαν άνα τα φρύδια μου είναι πολύ πυκνά και δεν πολύ χρειάζομαι να τα σχηματίζω, αλλά τα σχηματίζω. Why not? Έτσι λοιπόν χρησιμοποιώ ένα μολυβάκι ε, από την New Line, το οποίο είναι μια περίεργη απόχρωση. Δεν είναι ούτε μαύρη ούτε καφέ. Είναι καφέ σκούρο αλλά έτσι πολύ ωραίο. Ε, θα, θέλω να βρω εντωμεταξύ άλλη απόχρωση, βασικά άλλη εταιρεία. Άμα έχετε να μου προτείνετε κάποια, γράψτε το μου από κάτω, πραγματικά θέλω να, να βρω μια καινούρια. Βέβαια μου έχει κάτι πολύ καλά, η απόχρωση είναι ακριβώ το χρώμα του, των μαλλιών μου, δεν υπάρχει. Με το μεταξύ το έχω σετάκι με αυτό εδώ, ε, το οποίο όταν είχα πάει και είχα, είχα βάλει βλεφαρίδες κάποια στιγμή, ε, μου το έχει δώσει η κοπέλα για να τη θυμίζω και τώρα το έχω κάνει για τα φρύδια μου για Το επόμενο προϊόν είναι μία παλέτα για τα μάτια από την εταιρεία Pupa, η οποία υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, είναι Ιταλική. Ε, την έχω δει σε μερικά καταστήματα γκαλερί. Μου την είχε φέρει όμως ο μπάσμο από την Ιταλία. Αυτές είναι οι αποχρώσεις, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Εν τω μεταξύ, μία από αυτές τις αποχρώσεις τις χρησιμοποιώ και σαν highlighter. Μου έχει κάτι πραγματικά τέλεια, με έχουν ερωτήσει Πάρα πολλέ κοπέλε τι χρησιμοποιώ σαν highlighter και πάντα του λέω μία σκιά από μία παλέτα τη Πούπα. Καταπληκτική σκιά, καταπληκτική παλέτα. Δεν έχω λόγια. Αυτά! Συνεχίζουμε στο επόμενο. Συνεχίζω λοιπόν με τα μάτια και αυτή τη φορά έχω να σα δείξω ένα eyeliner από την εταιρεία Adamo. Τώρα δεν φαίνεται, έχει ψηλοσβηστεί. Πραγματικά, άμα κάποια από εσά ξέρει αυτή την εταιρεία, α μου γράψει από κάτω πού μπορώ να βρω στην Αθήνα αυτό το eyeliner. Ε, επειδή ήμουν αφιτήτρια στη Λαμία, το έβρισκα μόνο στη Λαμία. Εδώ στην Αθήνα το ψάχνω, δεν το βρίσκω πουθενά. Πραγματικά, πείτε μου, είναι το πιο τέλειο eyeliner. Στεγνώνει Τέλεια, κρατάει όλη μέρα, δεν φεύγει, δεν τρέχει. Είναι mm, τέλειο και δεν μπορώ να το βρω. Και κάνει μόνο 7 ευρώ. Δεν έχω βρει καλύτερο eyeliner. Anyway, ε, μετά έχω να σας δείξω ένα μολυβάκι για τα μάτια από την εταιρεία Tommy G, το οποίο είναι διπλό. Εγώ το έχω και στα δύο μαύρα. Ε, το είχα ξαναπάρει. Το ένα ήταν μαύρο, το άλλο ήταν άσπρο. Αξίζει υπερβολικά πολύ και νομίζω κάνει μόνο 5 ευρώ. Πραγματικά να πάτε να το τσεκάρετε καταπληκτικό μολύβι. Μετά έχω μία μάσκα να σας δείξω, αλλά θα σας τη δείξω σε δειγματάκι και είναι από τη Lancome η Hypnose Drama. Πραγματικά τη Lancome τη λατρεύω. Την έχω μάθει από τη μαμά μου. Η μαμά μου έχει τεράστια μανία με τη Lancome και έχουμε πάρει όλες ε, τις μάσκαρες της Lancome. Παρακαλώ πολύ. Anyway, ε, είναι η καλύτερη μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει. Ε, βέβαια είναι ακριβή, κάνει γύρω στα 35 ευρώ, αλλά η βλεφαρίδα πάει στο Θεό. Οπότε τι να το κάνω. Θα το πάρω λοιπόν. Ε, συνήθως σε εκπτώσεις, ε, να ξέρουμε έτσι. Και τέλος περνάμε για τα χείλη. Στα χείλη λοιπόν έχω το αγαπημένο μου, αγαπημένο μου, αγαπημένο μου Ever Crayon, που είναι από τη MAC, στην απόχρωση Whirl, είναι... Καταπληκτική αυτή η απόχρωση! Είναι καφέ, ροζ, γκρι, μοβ, είναι τέλειο. Αυτό, αυτό το φοράω σήμερα και στα χείλη μου. Πραγματικά δεν έχω βρει καλύτερη απόχρωση. Το έχω αγαπήσει τρελά. Το φοράω κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι μεταξύ. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Άμα είναι και εσά η επόμενη τη απόχρωση, γράψτε το μου από κάτω να το ξέρω και να νιώθω έτσι συμπαράσταση και να λέω: Α, δεν είμαι η μόνη. Λοιπόν, μεταξύ, αυτό το, αυτό το κραγιόν το συνοδεύω τώρα, ακούστε εδώ, με ένα μολύβι χιλιών το οποίο κάνει μόνο ένα ευρώ. Και είναι καταπληκτική εταιρεία. Ε, είναι το μολυβάκι από την Emily. Ε, νομίζω είναι θηγατρική τη Golden Rose, δεν είμαι σίγουρη όμω. Όταν το είχα ψάξει πιο παλιά, νομίζω ήταν θηγατρική τη Golden Rose. Ακόμα πρέπει να είναι. Ε, κάνει μόνο ένα ευρώ. Είχα πάρει πόσε αποχρώσεις, τι έχω λιώσει. Εν τω μεταξύ, εγώ ε, συνηθίζω να φοράω μολύβια αντί για κραγιόν. Καταπληκτικό, πραγματικά. Να πάτε να τσεκάρετε αυτή την εταιρεία. Είναι δύσκολο να τη βρείτε, το ξέρω, αλλά στο internet μπορείτε να το βρείτε και μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία με 15 ευρώ, αλλά να πάρετε πόσα μολύβια χιλιών. Αξίζει και με το παραπάνω. Ένα ευρώ, ένα μολύβι χιλιών. Και μάλιστα είναι ίδια απόχρωση με το κραγιόν Whirl. Ε, γιατί να πάω να αγοράσω το μολύβι Whirl. Και ένα άλλο προϊόν είναι το Setting Spray από την NYX. Εν τω μεταξύ τώρα θα το βλέπετε λίγο ταλαιπωρημένο. Είναι ταλαιπωρημένο. Το έχω πάρα πολύ καιρό. Ε, θέλω να πάρω καινούριο. Έχει μάτε τελείωμα. Καταπληκτικό προϊόν, πραγματικά. Ε, θέλω να πάω να το πάρω. Θα το παραγγείλω μάλιστα γιατί θέλω να παραγγείλω και κάτι άλλα πράγματα και κάτι καινούργια κραγιόν που έχει βγάλει νίξ και έχω τρελαθεί, τα θέλω, τα θέλω, τα θέλω. Όμως δεν τελείωσα εδώ, έχω και δύο προϊόντα περιποίησης, δεν θα μπορούσα να μην έχω άλλωστε. Είναι της Απιβήτα, ο αφρός καθαρισμού με λεβάντα και υλιά. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Το ξέρω, σας έχω πει για όλα τα στανταράκια ότι δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αλλά είναι καταπληκτικό. Συνήθω παίρνω το 300ml. Ναι, 300ml. Ε, το παίρνω από online φαρμακείο. Μάλιστα αυτό το είχα βρει ε, στα 10 ευρώ. Τελείω προσφορά. Τα 200ml τα βρίσκει σε 11 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Αυτό το προϊόν είναι καταπληκτικό για τι λιπαρές επιδερμίδες, Πραγματικά ξεραίνει τα σπυράκια, αφήνει λίγα την επιδερμίδα. Είναι καταπληκτικό. Ε, να πάτε να το τσεκάρετε άμα δεν το έχετε τσεκάρει, και πραγματικά είναι. Τέλειο! Και τέλο, ίσως το πιο ακριβό προϊόν που έχω, αλλά έχω δει τεράστια διαφορά τη επιδερμίδας μου με το πώ ήταν και το πώ είναι, είναι από τη Σισέιντο, το Old Mune, το οποίο είναι ο ροζ ενεργοποίηση των κυτάρων. Παιδιά, από την πρώτη και εφαρμογή είδα διαφορά. Η επιδερμίδα είναι τόσο μαλακή, το... σαν μωρό! Σαν μωρό! Το ακουμπά και λες, Α, είναι σαν μωρό! Ε, είχα πάει να το αγοράσω για το δώρο τη μαμά μου και τελικά κατέληξε δικό μου. Μόνο αυτό έχω να σα πω. Είναι πολύ ακριβό. Είναι πολύ ακριβό, αλλά είναι καταπληκτικό. Και πραγματικά θα δείτε διαφορά από την πρώτη κιόλα εφαρμογή. Να πάτε να το δείτε. Αυτά λοιπόν ήταν τα στανταράκια μου. Θα σα τα αφήσω όλα από κάτω για να μην μπεδευτείτε να πάτε να τα βρείτε και να τα ψάχνετε εκεί στο Google. Ξέρω, είναι πέδεμα. Άμα σα άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και μην ξεχάσετε να μου κάνετε εγγραφή ώστε να δείτε και τα επόμενα βίντεο. Επίση, άμα θέλετε να συνεχίσω τα στανταράκια γιατί φυσικά έχω πάρα 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 πολλά γράψτε το μου από κάτω και θα κάνω ακόμα άλλο ένα βίντεο για τα στανταράκια. Αυτά είχα να σας πω εγώ μέχρι την επόμενη φορά. Μουά! Σας φιλώ και γεια σα! Ωραία! Έκανα το πρώτο μου βίντεο! Check